Μπροστά στη Σύνοδο Κορφής αποδεικνύεται έμπρακτα σε μια σειρά χώρες ότι τα αναγκαία εμβόλια συμβάλλουν, αλλά δεν μπορεί, όπως ισχυρίζονται κομισιόν και κυβερνήσεις, να εναποτεθεί μόνο σε αυτά η αντιμετώπιση της πανδημίας. Η στρατηγική σας ενισχύει την εμπορευματοποιημένη, την πανάκριβη υγεία, το κριτήριο κόστος-όφελος που μας έφεραν ως εδώ. Την ώρα που χρυσώνονται οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι με το Ταμείο Ανάκαμψης, η αποπληρωμή του φορτώνεται στο λαό με μνημόνια, εκτρώματα για δεκάωρη δουλειά, περιορισμό της απεργίας, τζογάρισμα των επικουρικών συντάξεων, ενώ μετακυλίονται στο λαό νέοι, πράσινοι και ψηφιακοί φόροι. Στο δε ανταγωνισμό με ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και για την προσέλκυση της Τουρκίας την αναγορεύει σε ασφαλή χώρα μεθοδεύοντας fast track απελάσεις και καταστολή τύπου Frontex, διαιωνίζοντας τη δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που εγκλωβίζει χιλιάδες πρόσφυγες στα ελληνικά νησιά. Μάλιστα, βλέπει βελτίωσή της την ώρα που αυτή έχει εξαγγείλει νέες γεωτρήσεις στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και προωθεί διχοτομικά σχέδια στην Κύπρο. Πρόκειται για αποδείξει ότι η εμπλοκή της Ελλάδας και με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας στα σχέδια Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ-ΗΠΑ μόνο νέα βάσανα προμηνύουν για τους λαούς.